έκανε την εμφάνισή του όχι μόνο στο Ρέθυμνο, με την πολυπόθητη βροχή να σκεπάζει την πόλη το πρωί της Κυριακής. Σκοτεινός ουρανός και αγριεμένη θάλασσα δημιουργούν ένα τοπίο που δίνει τέλος στην παρατεταμένη καλοκαιρία της πόλης, σηκώνοντας την αυλαία για το πρώτο επίσημα χειμερινό σκηνικό. Έρημο το παραλιακό μέτωπο του Ρεθύμνου το πρωί της Κυριακής, την πρώτη ουσιαστικά άκρος χειμωνιάτικη μέρα για φέτος. Παρόλο που το ανατολικό κομμάτι της παραλίας ήταν ερημωμένο, αρκετοί ρεθυμνιώτες φαίνεται πως με το πέρας της βροχής εκμεταλλεύτηκαν την Κυριακή τους, κάνοντας περίπατο στο δυτικό παραλιακό μέτωπο, συχνά με τις ομπρέλες στο χέρι για πανενδεχόμενο. Παιδιά, επιτέλους ήρθε ο χειμώνας, όντως καλό είναι, χρειάζεται. Τέλεια. Πώς να νιώθουμε. Ευελπιστούμε για καλύτερη βροχή. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά βγήκατε βόλτα μετά τη βροχή. Βεβαίως. Τα βγαίναμε ούτως ή άλλως. Δεν ήταν πολύ ωραία. Τώρα που έρχονται οι γιορτές, μια χαρά. Κυριακάτικη βόλτα. Ναι, βόλτα. Περπατάμε τώρα που δεν έχει βροχή. Με την ομπρέλα σας βλέπω. Ναι, με την ομπρέλα. Μπορεί να βρέξει. Με τις πολύ αναμενόμενες βροχές να εμφανίζονται δυναμικά, ικανοποιημένοι δηλώνουν οι πολίτες, καθώς όπως τονίζουν, χρειαζόταν το νερό που έπεσε. Χρειαζότανε. Έχουμε απαραίτητη ανάγκη τη βροχή. Για τις καλλιέργειες, για να πίνουμε νερό και όλα τα σχετικά. Χρειαζόταν. Θα κάνει καλό παντού. Αλλά λίγο. Κυριακάτικη βόλτα, λοιπόν. Ναι. Δεν βλέπω να κρατάτε ομπρέλα. Όχι, δεν χρειάζεται. Αφού ο καιρός είναι άστατος. Μια έτσι, μια αλλιώς. Ωραία, μια χαρά. Κάθε πράγμα στην εποχή του. Ναι, στην εποχή του. Πρέπει να βρέξει κιόλας. Χρειάζεται, είναι απαραίτητο. Βελτίωση του καιρού αναμένεται μέχρι το απόγευμα σε όλη την Κρήτη και από αύριο πιθανό να εμφανιστούν τοπικά κυρίως φαινόμενα, με τους ανέμους να πνέουν δυτικοί. Την Τετάρτη περιμένουμε νοτιάδες με τοπικά ήπια φαινόμενα σε νότιες νοτιοδυτικές περιοχές, οι οποίοι θα προκαλέσουν και αύξηση της θερμοκρασίας.